Αλλεπάλληλα είναι τα σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου μετά την αγοραπολισία ναρκωτικών σε ώρα διαλύματος. Ανήλικος εντοπίστηκε χθες λιπόθυμος από υπερκατανάλωση αλκοόλ στην αυλή σχολείου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 10 το βράδυ της Κυριακής, στην αυλή του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να επιστρατεύουν ακόμη και την πυροσβεστική για να μπορέσουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Είναι τραγικό, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, προφανώς. Δεν θα έπρεπε. Θέλει επίβλεψη. Ναι, ίσως χρειάζεται φύλακα το σχολείο. Όλες τις ώρες. Ο 13χρονος που παραμένει άγνωστο αν είναι μαθητής του συγκεκριμένου σχολείου, σύμφωνα με το διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βρισκόταν μέσα στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος μαζί με άλλα άτομα, καταναλώνοντας αλκοόλ. Δεν έχω επίσημη ενημέρωση για το δεύτερο γυμνάσιο. Είναι κάτι που και εγώ το άκουσα από το ρεπορτάζ. Έγινε χθες, αν θυμάμαι καλά, Κυριακή, σε ώρα μη λειτουργίας του σχολείου. Δεν έχω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, δεν έχω κάποια άλλη πληροφόρηση πάνω σε αυτό. Κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες και προφανώς εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης αλκοόλ, ο 13χρονος έχασε τις αισθήσεις του και βρέθηκε στο έδαφος. Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο, με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να παραλάβουν το 13χρονο. Το κλιμάκιο που έφτασε στο σημείο αναγκάστηκε να κόψει το λουκέτο στην κεντρική είσοδο έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει το φορείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του θεωρείται ελεγχόμενη και παρακολουθείται από τους γιατρούς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού. Στοιχεία για την υπόθεση αναμένει και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση για τη στήριξη του ανηλίκου. Το διερευνούμε, αλλά δεν εμπλέκεται η διεύθυνση του σχολείου σε κάτι τέτοιο. Το πρωταρχικό είναι οι γονείς. Και μάλιστα όταν δεν είναι σε ώρες λειτουργίας του σχολείου, η αποκλειστική ευθύνη είναι των γονέων και όχι του σχολείου. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, διευθυντής γυμνασίου στο Ηράκλειο έπιασε επαυτοφόρο μαθητές στη διάρκεια αγοραπολισίας χασίς εν ώρα διαλύματος μέσα στην αυλή του σχολείου. Υπόθεση για την οποία είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη. Αν εμπλέκονται μαθητές, τότε κινείται μια διαδικασία που περιλαμβάνει υποστήριξη και από το ΚΕΣΥ και από το Σχολικό Σύμβουλο και από ειδικές υποστηρικτικές δομές. Συνεργάζονται όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.